γύρω σας. Είναι μια ενημερωτική συνάντηση για αποψηφή, η πρώτη η οποία γίνεται από, με πρωτοβουλία του Δήμου και σε συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλαια, διότι όπως γνωρίζετε η περιοχή, θα δούμε βέβαια σε λίγο, νότια και νότιο-δυτικά και νότια και νοτιοδυτικά των Κυθύρων και των Αττικυθύρων, σε πολύ μεγάλη απόσταση βέβαια, περιλαμβάνει τα δύο υπόπεδα τα οποία έχουν προκηρυχθεί, έχουν ανατεθεί, μάλλον, έτσι, προς, δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, προς εξόριξη για πιθανή εξέβρεση υδρογόνας άκρων. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Κοροναίο, συμπατριώτη μας Κυθύριο, διευθυντή εταιρικών σχέσεων του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, και τον κύριο Γιώργο Μικονιάτη, διευθυντή υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος των ΕΛΠΕ, οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι να μας ενημερώσουν και να απαντήσουν στους προβληματισμούς μας, στις απορίες μας, σε ό,τι θα θέσετε εσείς και εγώ έχω να θέσω κάποια ερωτήματα, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πληρέστερα ενημερωμένοι για μια διαδικασία η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά μπει στις σωστές δράγες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τα ελληνικά πετρέλαια, διότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με παρέμβαση βέβαια και του κ. Κοροναίου, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ κάθε χρόνο δίνει στο Δήμο μας δωρεάν καύσιμα για τα οχήματα της πυρασφάλειας και για τα σχολεία και σε άλλες δράσεις έχει παρέμβει. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω που μέχρι τώρα μας έχετε βοηθήσει και που θα μας βοηθήσετε και φέτος. Καλώς ήρθατε. Μόλις πήραμε το πρώτο έτοιμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χαρά μου που είμαι με συμπατριώτες, με άλλη ιδιότητα για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ επίκαιρο. Τυχαίνει και μας βοηθάει και η συγκυρία σε αυτή την κουβέντα, διότι ξέρουμε όλοι ότι πριν από 2 εβδομάδες έγινε μια ανακοίνωση στην Κύπρο. Αυτό το υπόπεδο 10, γλάφος, ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου, το οποίο σημαίνει αυτό το οποίο σημαίνει, θα το αναλύσουμε στην πορεία. Εμείς εδώ εκπροσωπούμε τα ελληνικά πετρέλαια. Τα ελληνικά πετρέλαια είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της ευρύτερης περιοχής. Μία από τις δραστηριότητές του είναι η έρευνα και παραγωγή υδρογόνων ανθράκων. Μάλιστα. Είναι κάτι που μας αφορά, θα ρωτήσατε. Ναι, σας αφορά. Και το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Ναι, σας αφορά. Και για εθνικούς και για οικονομικούς λόγους και για τοπικούς λόγους. Θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές φορές που γενικά και αόριστα λέμε ανάπτυξη. Έχω κάνει πάνω από 32 χρόνια δημοσιογράφος. Το θέμα της ανάπτυξης είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντα επίθετο από όλους. Όμως, τέτοιες χειροπιαστές περιπτώσεις που να μπορούμε να πούμε να αυτό μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να δώσει ανάπτυξη και να δώσει αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, στα 32 χρόνια της ενεργής δημοσιογραφίας μου δεν είχα άλλο τέτοιο μεγέθος. Θέλω να σας εξηγήσω και θα τα δούμε τώρα σιγά σιγά τι είναι εκείνο το οποίο κουβεντιάζουμε. Κάποιοι λένε θα γίνουμε σε ήλιες. Κάποιοι λένε θα έρθει η καταστροφή, μαυρίλα. Θα τα κουβεντιάσουμε. Εδώ είμαστε και θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Ο Γιώργος είναι ένας εκλεκτός επιστήμονας, οπότε θα έχει και την επιστημονική γνώση. Εγώ με τις δικές μου λίγες γνώσεις θα βοηθήσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο βλέπετε τώρα είναι η σημερινή κατάσταση. Εκεί που βλέπετε το κίτρινο είναι ενεργές γεωτρήσεις. Είναι σημεία στα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει παραγωγή πετρελαίου. Βλέπετε ότι υπάρχει στην Ιταλία, υπάρχει πάνω από εμάς στην Αλβανία, υπάρχει ακόμα πιο πάνω στο Μαυροβούνιο, υπάρχει στην Τουρκία, υπάρχει στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην Κύπρο, εδώ πέρα δεν υπάρχει η Λιβύη, υπάρχει και στη Λιβύη και στη Σικελία. Αυτή είναι η εικόνα η οποία είναι πραγματική. Τα υπόπεδα τα οποία βλέπετε, τα γύρω, αυτά με τα άσπρα γύρω-γύρω, είναι οι παραχωρήσεις. Είναι αυτά τα οποία είναι προς εξέταση. Έχουμε μια εικόνα τώρα γι' αυτό. Πάμε στο περαιτέρω. Εδώ πέρα είναι
τα σημεία στα οποία υπάρχει έντονη δραστηριότητα και στα οποία έχει και τον αριθμό, ας το πούμε έτσι, των μεγάλων παραχωρήσεων που έχουμε με παραγωγή. Βλέπετε, περίεργο, γύρω-γύρω από την Ελλάδα, παντού. Βόρεια υπάρχει, νότια υπάρχει, δυτικά υπάρχει, ανατολικά υπάρχει, στο κέντρο υπάρχει, θα το κουβεντιάσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τα κύθερα. Βάλαμε επίτηδες αυτό για να γίνει κατανοητό γιατί μιλάμε. Τα 135 χιλιόμετρα είναι από το κέντρο του υποπέδου. Το πλησιέστερο, η γωνίτσα που πλησιάζει τα κύθερα είναι περίπου στα 60 χιλιόμετρα. Είναι ώρα του, ούτε να το συζητάμε. Μιλάμε για μια η άκρη, έτσι, του υποπέδου. Η άκρη του υποπέδου είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι σε τέτοια απόσταση που δεν θα υπάρχει ούτε καν οπτική όκληση. Θα κουβεντιάσουμε όμως και για το κάθε τι το οποίο μπορεί να σας ανησυχεί ή να σας προβληματίζει. Αυτά τα δύο οικόπεδα είναι δύο από τα οικόπεδα τα οποία θεωρούνται από τα πλέον υποσχόμενα οικόπεδα της περιοχής της Μεσογείου. Είναι σημαντικό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θέλω να δούμε κάτι άλλο όμως. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η θαλάσσια κυκλοφορία. Επειδή κάποιοι λένε για τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρξουν από το πέρασμα ενός πλοίου σαν αυτό το οποίο είδαμε προηγουμένως, απλά να σας πούμε ότι από το Βόσφορο περνούν περίπου 50.000 πλοία, από τα οποία 10.000 είναι δεξαμενό πλοία και τα οποία τα περισσότερα περνάνε εδώ. Βλέπετε ακριβώς πού? Εδώ. Βάζω μια τελεία σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Προσπαθώ να τρέξω, αλλά θα είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν στο δικό μου το τομέα. Στα τεχνικά είναι ο Γιώργος Χαρισταθή. Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα? Είναι το όνειρο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε όλη την εικόνα της Ευρώπης, η Ευρώπη παίρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία με δύο απόγους. Ο ένας είναι πάνω στην Γερμανία, είναι υποθαλάσσιος και βγαίνει στην Γερμανία και ετοιμάζουν και το δεύτερο υποθαλάσσιο. Και ένας αγωγός που είναι μέσω Ουκρανίας, που έχουμε τσακωθεί με την Ουκρανία, μπορεί να σταματήσει, μπορεί να μην σταματήσει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει μονοψώνιο σε ό,τι αφορά τους αγωγούς από την πλευρά της Ρωσίας. Μία κρίση, κάποιος κλείνει τη στρόφιγγα και παγώνει όλη η Ευρώπη. Σταματάει η δυνατότητα παραγωγής έτσι όπως την ξέραμε. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ψάχνουν εναγωνίως εναλλακτικές μορφές, εναλλακτικές πηγές, εναλλακτικές διόδους. Αυτό που βλέπετε έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι θα βρεθούν επαρκείς ποσότητες στην περιοχή Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου και θα επιλεγεί ως τρόπος μετακίνησης ο αγωγός. Όπως βλέπετε, αυτό έχει και μία πρόβλεψη. Ότι περνώντας από την Κρήτη παίρνει και το φυσικό αέριο της Κρήτης. Εάν και εφόσον βρεθεί. Τώρα που κουβεντιάζουμε, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφή σε αυτό, έχουμε υποψίες. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Ακόμα δεν έχουμε καν ξεκινήσει τις έρευνες. Υπάρχουν παλαιές έρευνες, θα σας τα πει ο Γιώργος, που δείχνουν μια πρώτη εικόνα. Εκείνο το οποίο εμάς μας δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία είναι το ότι δύο ενεργειακοί κολοσσοί όπως η Exxon και η Total, η Exxon είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, όσοι ξέρουν, ξέρουν ότι το ετήσιο, ο τζίρος της είναι τρεις φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Μια εταιρεία έχει ως τζίρο τρεις φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Αυτή λοιπόν η εταιρεία με τεράστια ποσοστά επιτυχίας σε ό,τι αφορά την έρευνα και την παραγωγή υδρογόνων ανθράκων, αποφάσισε και ήρθε στην Κρήτη. Δεν έχει έρθει σε άλλα, ήρθε σε αυτή την περιοχή. Γιατί? Σκεφτείτε. Θέλω να σας πάω στο επόμενο, το οποίο το έκλεψα. Αυτό είναι από την παρουσίαση του Αντιπροέδρου της Exxon, του κυρίου Τριστάν, η οποία έγινε στους Δελφούς. Ήμουν στην παρουσίαση. Τι λέει αυτό? Βλέπετε το κόκκινο. Το κόκκινο είναι η παραγωγή φυσικού αέριου στην Ευρώπη. Δεν μιλούμενη. Άρα η Ευρώπη θέλει όλο και περισσότερο φυσικό αέριο. Γιατί θα θέλει όλο και περισσότερο? Πρώτον, διότι
για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κλιματική αλλαγή, εγκαταλείπουμε σιγά σιγά τον άνθρακα. Και εμείς θα μειώσουμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από άνθρακα, είναι δεδομένο. Είναι πιο φιλικό προϊόν το φυσικό αέριο, το έχουμε ανάγκη, ψάχνουμε να το βρούμε. Από ό,τι βλέπετε, ένα κομμάτι, το κίτρινο, θα έρθει με τους αγωγούς από αλλού και το καινούριο είναι το LNG. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτον ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια για το φυσικό αέριο, ψάχνουν από το φυσικό αέριο και επειδή είναι το ενεργειακό προϊόν του μέλλοντος, όποιος το βρει, παίζει και γεωπολιτικά και οικονομικά. Εάν βρούμε στην περιοχή μας, σημαίνει ότι μπαίνουμε στον ενεργειακό χάρτη. Μπαίνοντας στον ενεργειακό χάρτη ως παραγωγός, εδώ είναι μια μικρή παρένθεση, αλλά ιδιαίτερα σημαντική γιατί ξέρω που μιλάω, πλέον αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός χώρος της Ελλάδας και κάτι, ας το πούμε έτσι, αμφισβητήσεις ΑΟΣ, κάτι τέτοια περίεργα, δεν θα είναι τόσο εύκολα για εκείνους οι οποίοι τα διεκδικούν. Καταλαβαίνετε που αναφέρομαι, η μικρή Κύπρος έχει υψώσει ανάστημα απέναντι στην τεράστια Τουρκία και στο οικόπεδο 10 οι Τούρκοι δεν πήγαν ούτε για ψάρεμα. Είδαν οι έξω και έκαναν τη γεώργηση. Ούτε για ψάρεμα. Πάμε τώρα για να μιλήσουμε λίγο για οικονομία και για ποιο λόγο μας αφορά. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε κάποια μεγέθη και αν δεν τα δούμε σε μπάρες, αν δεν τα καταλάβουμε, όλος ο τουρισμός μας φέρνει στην Ελλάδα, στην τσέπη, 16 με 18 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή εξάγουμε 14 δισεκατομμύρια για να αγοράσουμε ενεργειακά προϊόντα. Το ΑΕΠ της χώρας μας είναι 184. Το ΑΕΠ της Νορβηγίας, των 5,5 εκατομμυρίων, είναι 400. Για ποιο λόγο? Η Νορβηγία μέχρι πριν από καμιά 40 χρόνια ήταν μια φτωχή χώρα. Παρήγαγε και ρέκες και μπακαλιά. Κάπου εκεί βρήκαν πετρέλαιο. Απλά είχαν την πρόνοια, και εδώ είναι δική μας ευθύνη, και ημών των εταιριών, αλλά πολύ περισσότερο της πολιτείας και των εκπροσώπων, να προστατεύσουν το προϊόν. Τι κάναμε λοιπόν οι Νορβηγοί? Βάλαν τα λεφτά σε ένα φάντο, το οποίο είναι για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Τα 5,5 εκατομμύρια Νορβηγοί αυτή τη στιγμή έχουν στην πάντα πάνω από ένα τρισεκατομμύριο. Καταλαβαίνετε το μεγέθη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο στην πάντα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των Νορβηγών. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να ψάξει να δει τι σημαίνει αυτό για τους Νορβηγούς. Υπάρχει μια ανάλογη πρόβλεψη και για την χώρα μας, για τα χρήματα τα οποία θα βγουν, εάν βγουν, εάν βρούμε. Πάντα προϋπόθεση είναι να ψάξουμε. Πάμε τώρα σε ένα ερώτημα. Θέλω να το απαντήσω εισαγωγικά και αμέσως να δώσω τον Γιώργο λόγο στον Γιώργο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, ρε φίλε, αυτό είναι το χτες. Το αύριο είναι οι ανανεώσιμες πηγές. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι εμείς δεν είμαστε αδιάφοροι. Αυτά που βλέπετε είναι ορισμένες από τις επενδύσεις που κάνουν τα ΕΠΕ σε ανανεώσιμες. Κάποια μεγάλα πάρκα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι με την οποιαδήποτε σημερινή τεχνολογία και με αυτή που βλέπουμε, δεν μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές σου ανάγκες με ανανεώσιμες. Αυτή τη στιγμή είναι νύχτα. Τα φωτοβολταϊκά δεν λειτουργούν. Αν δεν φύσαγε, δεν θα λειτουργούσαν ούτε οι ανεμογεννήτες. Τι κάνεις? Μπαταρίες που να μπορούν να αντέξουν πόλεις, βιομηχανίες κλπ. Απλά δεν υπάρχουν. Εδώ, πριν από λίγους μήνες, ο κ. Σασταθάκης, ο Υπουργός Ενέργειας, παρουσίασε το όραμα της Ελλάδας για το 2030. Λέει λοιπόν γύρω στο 30% των ενεργειακών μας αναγκών θα το βγάζουμε από ανανεώσιμες. Συμφωνώ, μακάρι να πάμε και παραπάνω. Το υπόλοιπο, 60-70, απευθύνω σε εσάς ευθέως το ερώτημα. Να το παράγουμε ή να το εισάγουμε, να δουλέψουν Έλληνες, να πληρώνουν τους φόρους
στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και όλα τα υπόλοιπα ή στην Ελλάδα. Κάθε τόσο εμείς και οι τσιριγόντες έχουμε πάρα πολύ ισχυρό επιστημονικό προσωπικό που κουβεντιάζουμε για το περιβόητο brain drain, δηλαδή τη διαρροή εγκεφάλου. Πολλά παιδιά μας γεννιόνται, σπουδάζουν, φεύγουν στο εξωτερικό, δεν γυρίζουν γιατί δεν έχουν ευκαιρίες. Αυτό το οποίο εμείς κουβεντιάζουμε είναι μία δραστηριότητα η οποία μπορεί να δώσει πολλές θέσεις εργασίας και μάλιστα σε πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Και τα ωφέλη της κοινωνίας θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για τα ωφέλη θα σας τα πει ο Γιώργος. Εγώ βάζω το ερώτημα και με αυτό κλείνω. Εφόσον είναι δεδομένο ότι για τις επόμενες δεκαετίες, όχι για ένα και δύο χρόνια, θα έχουμε ανάγκη οι ρωμανάνθρακες. Να τους παράγουμε ή να τους εισάγουμε. Να δουλεύουν οι Έλληνες και να μένουν τα λεφτά εδώ ή να τα εξάγουμε στο συνάδελφο. Περίπου ό,τι βγάζουμε από τον τουρισμό να το στέλνουμε για να αγοράζουμε πετρέλαιο. Θα είμαι στη διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις. Ο λόγος στον κύριο Μικρογιάννη. Καλησπέρα μου και εμένα. Δήμαρχε, ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Εγώ είμαι πρώτη φορά στο νησί σας. Από το λίγο που έχω δει με έχετε βοητεύσει. Και θέλω να ξανάρθω. Και είμαι σήμερα εδώ γιατί θεωρούμε ότι έχουμε καλά νέα. Έχουμε να σας πούμε καλά νέα γιατί βλέπουμε ένα τομέα να αναπτύσσεται και έχοντας και τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μεσόγειο, θεωρούμε ότι είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να είναι πυλώνας ανάπτυξης και για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για τη χώρα την ίδια. Και γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε τα αποθέματα. Καθημερινά εισάγουμε 300.000 βαρέλια αργό πετρέλαιο για να κάνουμε προϊόντα τα οποία είναι ο πλήρης κύκλος της ζωής μας. Ακόμα και τα ρούχα που φοράμε. Θα το δούμε και παρακάτω. Και το οποίο βασικό είναι, θέλουμε αυτή η εξάρτηση από τα καύσιμα να σταματήσει, να περιοριστεί. Έχουμε τη δυνατότητα, ναι, πιστεύουμε ότι την έχουμε. Και παράλληλα, να τα έσοδα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου των υδρογονάκων να πάνε στην κοινωνία. Πώς θα γίνει αυτό μέσα από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνιών, το οποίο είναι νόμος του κράτους. Έχει θεσπιστεί από το 2016 και τα έσοδα, όπως και στην Νορβηγία, έτσι και εδώ, τα μελλοντικά έσοδα του υδρογονάκων να πηγαίνουν για το συνταξιοδικό, που ξέρετε όλοι πολύ καλά πόσο ταλανίζει αυτή τη χώρα, να πηγαίνουν για τις κοινωνίες, σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης. Για εμάς τα ελληνικά πετρέλαια είναι πολύ σημαντικό, είναι στρατηγική επιλογή να επενδύσουμε στη χώρα. Θέλουμε να το κάνουμε και πώς το κάνουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε ως ελληνικά πετρέλαια εδώ και 40 χρόνια που ερευνούμε τη χώρα. Δεν είμαστε άγνωστοι στη χώρα. Από το 1975 που ανακαλύφθηκε ο Πρίνος, ως δημόσια επιχείρηση πετρελαίου, έχουμε ορκώσει όλη τη Δυτική Ελλάδα, αξιοποιούμε τα δεδομένα και με τις νέες τεχνολογίες προσπαθούμε να βρούμε αυτόν τον κρυμμένο θησαυρό. Και θα το κάνουμε παρέα με συνεταίρους και συνεργάτες και εταιρείες όπως ExxonMobil και Total που έχουν τη διεθνή εμπειρία. Δεν έχουμε επιλέξει τυχαία την Total. Η Total είναι η τέταρτη παραγωγός, είναι η δεύτερη παραγωγός όμως και σε ηλιακή ενέργεια. Μια εταιρεία που παράγει πετρέλαιο, αλλά επενδύει όμως και στο επόμενο μεγάλο στόχο που λέγεται κλιματική αλλαγή. Να περιορίσουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Δεν επιλέξαμε τυχαία την ExxonMobil, γιατί κάνει ακριβώς το ίδιο. Κάνει ένα ενεργειακό μείγμα που θα είναι θηλυκό προς το περιβάλλον και στον άνθρωπο. Και ίσως λίγο κατηγορηθώ με το επόμενο, αλλά καμιά φορά είναι καλό να δέχουμε και λίγα νούμερα. Εάν πάρουμε, για παράδειγμα, είδατε τους σκάφους που έκανε τα σεισμικά στο Πατραϊκό, που τώρα πλέον έχουμε έναν στόχο έτοιμο να τρεμηθεί. Εάν υπάρχει πετρέλαιο, αυτό το χαμένο βουνό που έχουμε δει θα έχει 120 εκατομμύρια βαρέλια απολύψιμα πετρέλαιο. Τι σημαίνει όμως αυτό με οικονομικά δεδομένα? Θα μιλάμε για 200 εκατομμύρια ετησίως τα έσοδα του δημοσίου από ένα κοίτασμα, τα οποία εκ των οποίων τα 20 θα πηγαίνουν στην περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες. Και τα έσοδα σε βάθος 25 ετίας, γιατί τόσο θα είναι μια παραγωγή ενός κοιτάζοντος 120 βαρελίων, ανάλογα του Πρίνου, που και ο Πρίνος παράγει 30 χρόνια, θα είναι 500 εκατομμύρια. Από αυτά τα 5 δις θα πάνε κατευθείαν στο ασφαλιστικό της χώρας. Και σας μιλάω για μία μόνο περίπτωση. Αυτό ας φανταστούμε πώς μπορεί να είναι αυτό πολλαπλάσιο. Γιατί υπάρχουν προοπτικές στη χώρα. Και όσο ως προς αυτό σας είπε ο κ. Κορονέος, για τον κόσμο, για τη νέα γενιά, γι' αυτό το αιματοκίνησμα, επιτρέψτε μου, να φεύγουν τα μυαλά.
από τη χώρα. Προσπαθούμε να τα ξαναφέρουμε στη χώρα. Και πώς θα το κάνουμε, γιατί αν βρεθεί κοίτασμα ανάλογο του πρίγκιπα 120 εκατομμυρίων βαρελιών, αυτό τι σημαίνει, 300 άνεση εργαζόμενοι. Και σε βάθος και με την παραγωγή του κοιτάσματος μιλάμε πλέον για 900 και πλέον εργαζόμενοι που θα δουλεύουν γύρω από το κοίτασμα. Και τι σημαίνει ως κοινωνικό προϊόν σε βάθος πεντηλίας, 3 δις. Θα δουλεύουν τα εστιατόρια, θα δουλεύουν τα ξενοδοχεία, θα αυξηθούν οι μετακινήσεις. Θα είναι ένα προϊόν που θα είναι σε εμάς. Δεν θα πηγαίνει αλλού. Σας δείξαμε το χάρτη που υπάρχει παντού παραγωγή και βλέπετε εδώ τις δουλειές που έχουν γίνει από τα ελληνικά πετρέλαια όλα αυτά τα χρόνια. Με κίτρινο είναι οι γραμμές, οι καινούργιες που έκανε μια νορβηγική εταιρεία το 2012. Με λευκό έντονο είναι παλιές σεισμικές γραμμές και επιτρέψτε μου λέω σεισμικές. Και είναι καθαρά λόγω της, έτσι είναι ο ορισμός ο τεχνικός, δεν έχει σχέση με σεισμούς. Επειδή προέρχεται από τη λέξη seismic και seismic στα ελληνικά σημαίνει σεισμός, έτσι είναι η ορολογία, αυτό που λέμε εμείς είναι γεωφυσικά, δηλαδή η αξιονομική τομογραφία του εδάφους. Δεν έχει καμία όμως σχέση με σεισμούς. Τα σεισμικά δεν δημιουργούν σεισμούς. Είναι όλες οι παλιές αυτές οι έρευνες που κάναμε με κόκκινο. Τις τελίτσες βλέπετε τις γεωτρήσεις που γίνανε ανά την Ελλάδα, στην Δυτική Ελλάδα και γιατί στην Δυτική Ελλάδα, γιατί υπάρχει πετρέλαιο στην Αλβανία, υπάρχει στην Αδριατική. Βλέπουμε ότι υπάρχει γεωλογική συνέχεια και συνάφεια που συνεχίζεται και στη χώρα μας και αυτό ψάχνουμε. Να δούμε πού είναι αυτά τα θαμμένα βουνά. Και πάντοτε το κάνουμε με αυτόν τον σεβασμό στο περιβάλλον χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Και ας δούμε πού είμαστε σήμερα. Εδώ λείπει μια διαφάνεια που θα ήταν καλό και θα την αναφέρουμε πού ήμασταν το 2012. Στο 2012 το μόνο που υπήρχε στο χάρτη ήταν ο Πρίνος και η ερευνητική περιοχή γύρω από το Πρίνο. Από το 2012 μπήκε πολύ νερό στα βράκη και αυτή τη στιγμή, 2019, αυτές είναι οι περιοχές που έχουν δοθεί δικαιώματα έρευνας και πιθανής εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Είτε εμείς αυτόνομα ως ελληνικά πετρέλαια, είτε με μεγάλες συμμαχίες όπως εταιρείες Total και ExxonMobil και Repsol. Σύντομα, αναμένεται να κυρωθούν από την Βουλή οι συμβάσεις για έρευνα και μετάλλευση υδρογονανθράκων σε δύο οικόπεδα, το οικόπεδο του Ιωνίου και το οικόπεδο Κυπαρισιακού. Αναμένεται από κοντά να ακολουθήσει η Κρήτη και ευελπιστούμε το κράτος να συνεχίσει και σε ένα νέο διεθνή γύρο παραχωρήσεων. Πετρέλαιο στη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν μύθοι και υπάρχει μια πραγματικότητα. Ας δούμε λίγο κάποια πραγματάκια. Υπάρχει πιθανότητα οι σεισμοί να επηρεάζουν τις εργασίες μας, τις ερευνητικές ή τις παραγωγικές. Μπορούν να επηρεάσουν οι σεισμοί τις εγκαταστάσεις. Δεν έκανε σεισμό. Το πώς έπαιζε. Τα προβλήματα των κυθύρων είναι αυτό. Γενικό είναι. Ό,τι θέλει. Το πλοίο που έρχεται στο Παγκραϊκό είναι κάνει κλειδί. Έχουμε κάνει τριών διαστάσεων. Πώς πάτε. Τριών διαστάσεων. Για να δούμε ένα κύβο πλέον. Είχαμε τις παλιές, τα παλιά σεισμικά δύο διαστάσεων. Πρακτικά είναι η τρίτη φορά που επιβεβαιώνουμε και με την καινούργια γενιά σεισμικών τη δομή του Παγκραϊκού. Και ήρθε η ώρα να μας το ζητήσουμε. Και τις γραμμές τις καινούργιες εδώ στο οικόπεδο της Κρήτης, τις έχετε κάνει πάλι με το ίδιο πλοίο. Τις έκανε το 2012 η ελληνική εταιρεία 150 χιλιάδες από το κράτος, η PTS, που φέρει ένα σκάφος. Αυτές τις γραμμές τις αγοράσαμε, κουβώσαμε τα παλιά τα δεδομένα. Αυτές είναι 2D. Είναι δύο διαστάσεων, φανταστείτε, οι δύο διαστάσεων και είναι διαφορά τους, ότι μπορεί να απέχουν 10 χιλιόμετρα η καθημερία. Επομένως, μπορεί να χάσεις αυτό το χαμένο βουνό. Αλλά όταν έχει κάποιες πρώτες εμπειρίες από παλιά σεισμικά, διότι μπορεί να πας σε σεισμικά τριών διαστάσεων που είναι πιο πυκνά, οι αποστάσεις δηλαδή θα είναι στο χιλιόμετρο πλέον. Να έρθει σε αυτό το βουνό να το πιάσει από παντού, σε τρεις διαστάσεις του βουνού. Η ελπίδα σας, καθώς είδα όλο το. Εντάξει, φαίνεται το τόξο, έτσι, γιατί ήταν στην Κύπρο, βρήκαμε πάνω, γιατί είχαν νύχει εδώ. Προφανώς από όλη την ημέρα. Η ελπίδα σας γενικά είναι για αέριο, έτσι. Και για τα δύο. Να σας φέρω παράδειγμα. Την Ήπειρο. Έχουμε πάνω από 300 σημεία τα οποία ανταλλάσσουν πετρέλαιο. Με φυσικό τρόπο, μέσα από τα ρήματα.
Εμείς δεν το θέλουμε βέβαια αυτό. Θέλουμε να βρούμε αυτό το χαμένο βουνό που δεν θα διαφέρει με το τέλο για να το βρούμε παγιδευμένο να το εξορίξουμε. Πάνω από 300.000 με φυσικές διαφυγές. Κάτω από εδώ του Λαγανά στη Ζάκυνθο υπάρχει τεράστια διαφυγή πετρελαίου. Αυτό δείχνει ενδείξει ότι έχει γεννηθεί πετρέλαιο στην περιοχή. Άρα έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι έχει γεννηθεί πετρέλαιο στην περιοχή, έχει παγιδευτεί και μην πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία να βρούμε πού είναι το πετρέλαιο. Να ρωτήσω, επειδή λέμε για τον Πρίνο και μιλάμε τώρα για 30 χρόνια, σε σχέση με το καινούριο κύπεσμα, ο Πρίνος τι έχει αποδώσει, τι αποδίδει? Ο Πρίνος αυτή τη στιγμή είναι ένα κύκλασμα. Όταν βρέθηκε το 1973, βρέθηκε από την Αμερικάνικη εταιρεία την Οσιάνη. Το 1975 ιδρύθηκε η ΔΕ, η δημόσια επιχείρηση, η οποία είχε δύο σημαντικά πράγματα. Να εποπτεύει τις εργασίες των Πρίνων και παράλληλα από τα έσοδα του Πρίνου να κάνουμε τις έρευνες στην Ελλάδα. Ο Πρίνος ξεκίνησε με μια αρχική εκτίμηση 60 εκατομμύρια βαρέλια και αυτή τη στιγμή που μιλάμε παράγει 4.000 βαρέλια ημερησίως και συνολικά έχουν παραχθεί 120 εκατομμύρια. Ο Πρίνος είναι ένα κοίτασμα όμως που τελειώνει. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία το διαχειρίζεται, συντηρεί μια παραγωγή βρίσκοντας νέους ορίζοντες, νέα στρώματα που αντλεί πετρέλαιο, αλλά πρακτικά έχει φτάσει στο τελείωμά. Είναι όμως ένα ζωντανό παράδειγμα. Που τι λέει αυτό το παράδειγμα, 40 χρόνια παράγει στην περιοχή, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί μέσα στις εγκαταστάσεις δουλεύουν καβαλιώτες, 300 οικογένειες. Έχει αναπτυχθεί απίστευτα η καβάλα τα τελευταία χρόνια με τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βγάζει επιστήμονες που δουλεύουν στις πλατφόρμες και επίσης αξιοσημείο το παράδειγμα είναι η θάσος ίδια. Η πλατφόρμα του Πρινού είναι ορατή, γιατί είναι στα 5 χιλιόμετρα. Η θάσος κάθε χρόνο καταγράφει ρεκόρ άφηξεων. Πέρυσι πάνω από ένα εκατομμύριο. Που δείχνει αυτό που εμείς φωνάζουμε και λέμε στον κόσμο ότι μπορεί να συνεπάρχει τουρισμός και παραγωγή πετρελαίου. Γιατί υπάρχουν τα καλά παραδείγματα. Και το παράδειγμα αυτό είναι το ζωντανό. Είναι πίσω πριν. Για πίσω πριν, σε αυτά τα 30 χρόνια. Είναι αυτό που σας είπα, το αυτό που άφησε είναι τα ωφέλη στην τοπική κοινωνία, η βελτίωση του ΑΕΠ. Του τοπικού ΑΕΠ, αλλά όμω και υπήρχαν για να έρθουμε εμεί σήμερα και να πούμε ότι κάναμε δουλειά 40 χρόνια στην δική Ελλάδα. Τα έσοδα του Πρίνου γίνανε για να γίνουν εργασίες, να γίνουν γεωτρήσεις. Γίνανε πάνω από 75 γεωτρήσεις ω ΔΕΠ εκεί και πάνω από 65 χιλιόμετρα και 1000 χιλιόμετρα εξωτερικών. Είναι μια πρίκα την οποία αυτή τη στιγμή οι ξένοι ποντάρουν σε αυτή την πρίκα τη δική μα την τεχνογνωσία, επειδή ξέρουμε την χώρα μα. Έρχονται και έχουν πιστεί από αυτά που εμεί βλέπουμε. Ότι κάτι υπάρχει. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, τι ωφέλη είχε για παράδειγμα ο Πρίνος για τους νησιώτες τόσα χρόνια που λειτουργεί και τι θα μπορούσαμε εμείς να ωφεληθούμε σαν Κύπρο και σαν κάτοικοι των Κυφύρων από ένα αντίστοιχο έργο που θα έχει γίνει στο νησί μας. Θα έχουμε κάποια ωφέλη κοινωνικά, σαν άτομα, σαν κοινωνία, σαν παιδιά, σαν. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να καλύπτει το ασφαλιστικό ταμείο της χώρας, μας ενδιαφέρει εδώ. Το άμεσα για μένα θα είναι όταν με το καλό σε επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν προγράμματα και μπούμε στη βάση παραγωγής, θα είναι ορατό με ποια έννοια ότι θα υπάρχει μια κίνηση σε 365 μέρες το χρόνο και στο νησί με τα καταλήμματα, πιθανόν κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να επισκεφτούν τα κύτταρα, ίσως κάποιοι να θέλουν να διαμένουν στα κύτταρα. Θα υπάρχουν κάποια ωφέλη άμεσα με την έννοια ότι η τοπική κοινωνία θα έχει τα αντισταθμιστικά που τη αναλογούν μέσα από το 5% του περιφερειακού φόρου. Ποια θα είναι αυτά τα αντισταθμιστικά, τι εννοείται, σα παρακαλώ, να μα το εξηγήσετε λίγο. Εντάξει, εμεί, να μου επιτρέψετε να πω ότι προσπαθούμε να εξηγούμε τεχνικά κάποια πράγματα και όχι να βγαίνουμε στα χωράφια άλλων. Το 5% ο περιφερειακό φόρο ήταν μια πρωτοβουλία του κράτου. Για να κάνουμε ελκυστικό το περιβάλλον των επενδύσεων, κατεβάσαμε τη φορολογία στο 25%. Είπε στο κεντρικό και είπε το κράτος, σωστά, το 5% να πηγαίνει στις περιφέρειες. Ο ίδιος δε ο Γενικός Γραμματέας και ο Υπουργός έχει δεσμευτεί με τροπολογία να έρθει να καθορίσει ακριβώς πού θα πάει το 5% αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς και να λες 5% περιφέρεια κρίτης ή Πελοποννήσου. Θα πρέπει να δώσεις αντίστοιχα από το 5% εκεί που γίνονται πραγματικά οι έρευνες. Αν μιλάγαμε για ξηρά, ίσως θα μπορούσαμε να σου φέρω στο παράδειγμα με την έννοια. Ποιος το διαχειρίζει, να βοηθήσει, ποιος
είπε 200 εκατομμύρια στο δημόσιο, 20 εκατομμύρια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν, τα 20 εκατομμύρια πάρε στις τοπικές κοινωνίες. Πώς μοιράζονται, δεν είναι αρμοδιότητά μας, θα το αποφασίσει το κεντρικό κράτος. Πάνε 20 εκατομμύρια άμεση. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι και ένα κομμάτι το οποίο είναι η αρμοδιότητά μου. Όταν πηγαίνει σε μια περιοχή από την οποία σαν εταιρεία έχει ωφέλη και δραστηριοποιείσαι, η εντολή που παίρνω εγώ από τη διοίκηση, και όταν λέω εγώ εννοώ εγώ από τη διοίκηση των ΕΠΕ, είναι σε αυτή την περιοχή που έχουμε συμφέροντα επιχειρηματικά, θα πας και θα αναπτύξεις ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πάμε λοιπόν, πάμε και στις περιοχές που δεν συμφέροντα. Γιατί αυτή είναι η εντολή που έχω. Στις περιοχές όμως που έχουμε δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα γύρω από τα δηληστήριά μας, τα αντισταθμιστικά τα οποία δίνουμε στην κοινωνία είναι αρκετά μεγάλα έως πάρα πολύ μεγάλα. Εάν εδώ υπάρξει κάτι το οποίο να είναι σε επίπεδο βρήκαμε ένα κοίτασμα, θεωρώ δεδομένο ότι όχι μόνο τα έπια, αλλά και οι έξω και οι τοτάλοι θα ασκήσουν ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ενδεικτικά θα σας πω. Στην Ελευσίνα έχουμε ένα από τα τρία δηληστήριά μας. Ήρθε πριν από 1,5 χρόνο ο Δήμαρχος Ελευσίνας, ο κύριος... πώς το λέμε τώρα, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, πρώτα. Ο Τσουκαλάς. Και μου λέει, θέλουμε να χρηματοδοτήσετε την υποψηφιότητά μας για Ελευσίνα Πολιτική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. Χρηματοδοτήσαμε την μελέτη και την υποβολή της πρότασης. Το κέρδισα. Ξανάρχεται. Η μελέτη έκανε 200.000. Έρχεται λέει, τώρα γίναμε. Πρέπει τώρα να μας βοηθήσει να το κάνουμε. Ένα 700 άμεσα και ένα κομμάτι από αυτά, τι είναι, τρία μεγάλα συγκροτήματα της Ελευσίνας, μνημιακά επί ουσίας, δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, η παλιά Ήρυδα με χρωματοπολείο, το παλιό Ηλιουργείο και ένα ακόμα, η Ασκοφός, η θυγατρική μας εταιρεία που κάνει μελέτες, ανέλαβε να κάνει τις μελέτες προκειμένου να τις προσφέρουμε για να ξαναφτιαχτούν. Μιλάμε για τρία ερήπια. Όσοι ξέρουν από Ελευσίνα και ξέρουν τα τι μιλάμε για τρία ερήπια, τρία τεράστια ερήπια. Τέως βιομηχανίες. Αυτές οι τέως βιομηχανίες παραδοθεί η μελέτη, θα βάλουμε και κάποια λεφτά, τα υπόλοιπα θα βάλουμε περιφέρεια και θα γίνουν τρία σημαντικότατα έργα τα οποία θα ξαναζωντανέψουν αυτό το κομμάτι. Άρα, όταν έρχονται προτάσεις σε μέρη στα οποία έχουμε δραστηριότητα και μας αφορά, εμείς χρηματοδοτούμε, βοηθάμε. Μακάρι να έχουμε εδώ πέρα τη δυνατότητα. Παρακαλώ. Στις πλατφόρμες χρησιμοποιήκαν δίκη το προσωπικό από την περιοχή. Στις πλατφόρμες, επειδή το ΔΕΔΗ τα επίπεδα ασφάλειας είναι υψηλά, δουλεύει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ανάλογα το επίπεδο της εργασίας που κάνει έχει και την ανάλογη δίκευση. Με τη λογική ενός, όπως το καταλαβαίνω και λέτε ανειδίκευτο, δεν θα έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι είναι εξειδικευμένος πάνω στο αντικείμενο που είναι στην πλατφόρμα. Και θα πρέπει να είναι κάπου κοντά, γιατί τους πετάνε κάποια μέρα. Πρέπει να μένουν, θέλω να πω, κάπου κοντά. Πρέπει να διαμένουν. Συνήθως οι πλατφόρμες δουλεύουν 14 με 14 μέρες για να αλλάζουν οι βάρκες. Ένα γεωτρύπωνο δουλεύει 24 ώρες, δεν σταματάει ποτέ. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι θα διαμένουν κάπου. Αυτό το κάπου μπορεί να φανταστείτε όλοι, μπορεί να είναι στις περιοχές όπου γίνονται οι δουλειές. Που είναι Λακίδα, που είναι Κρήτη, που είναι Πελοπόννησος. Επομένως, αυτό δίνει μια αξία παραπάνω. Γιατί θα είναι ένα προσωπικό το οποίο θα είναι εκεί. Δεν θα είναι για μία μέρα έφυγε. Τώρα μιλάμε για παραγωγή, βέβαια, μιλάμε για 25-30 χρόνια. Αλλά ακόμα και στη φάση της γεώτρησης, της πρώτης ερευνητικής, που είχα μια δουλειά 2-3 μηνών. Το γεωτρύπανο δεν θα έρθει την τελευταία μέρα, θα έρθει πιο πριν. Μπορεί να αρχίσει να έρθει πιο πριν. Άρα όλο αυτό θα έχει έμεσα και άμεσα ωφέλη. Και εγώ θα σε λίγο να πάω στο Γιάννη που σα είπε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ναι, εννοείται. Κάνουμε τις δράσεις μας τις εκλογές που δεν έχουμε πέρα. Το κάνουμε εδώ και εδώ και πέρα. Το δεύτερο 20 χρόνια. Πόσο μάλλον είναι να παραπάνω. Μακάρι να μπορούμε να συμπληρώσουμε στην παιδεία στον εθνισμό σε
ευαίσθητα όπως είναι επρέπει θέρμανσης σε σχολεία με ειδικές ανάγκες, σε νοσοκομεία. Το κάνουμε πάντα και συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε με μεγαλύτερη χαρά. Το Δεκέμβρη ήμουνα στην Δυτική Μακεδονία. Κάναμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, δώσαμε το τέλειο θέμα. Είναι μια περιοχή που ξέρετε ότι είναι πολύ κλειά και πολύ φτωχή έτσι. Δώσαμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 30.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Το ανάλογο ποσό είχαμε τόσο πέρσι στην Ρόδο και διάφορα άλλα τα οποία κάνουμε. Μια που θέτει και πολύ σωστά το έθεσε η Έλενα το ερώτημα, θέλω να σας πω την περίπτωση του Σταβάκη. Θα σας έλεγα και παρακαλώ πολύ, ψάξτε το στο ίντερνετ. Σταβάκη τι είναι? Ένα χωριό τότε στην Νορβηγία. Είχε μια 50.000 κάτοικους, δεν ήταν το χωριό. Μικρή πόλη, έτσι. Τι πάει κακέ, Ρέγγες. Ρέγγες. Τι κάνει τώρα το Σταβάγγε, έχει ξεπεράσει 150.000. Είχε, το εισόδημά του ήταν 30-40% κάτω από το μέσο εισόδημα των σκανδιναβικών χωρών. Τώρα έχει πάει σε 150.000, έχει ένα πανεπιστήμιο με 10.000 φοιτητές. Είναι έδρα κρουαζιεροπλοίων, από εκεί ξεκινούν μια σειρά κρουαζιερόπλοια τα οποία επισκέπτονται την Νορβηγία, διάφορα σημεία. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα της περιοχής, άστα, θα τα ακούμε ζούμε μας. Είναι η πιο πλούσια περιφέρεια της Νορβηγίας. Δημήτρης Κάτου. Ναι. Καταρχάς συζητάμε έτσι για να το καταλάβουμε λίγο ότι το 5% του κέρδους από τον πλούτο, ας πούμε, πάει στην περιφέρεια και επειδή εμείς είμαστε ο πιο κοντινός δήμος, έτσι, θα απαιτήσουμε τα περισσότερα χρήματα, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Διεκδικήσετε από την περιφέρεια. Ναι. Είναι δική σας διεκδίκηση. Εμείς ξέρουμε ότι θα το δώσουμε τώρα από εκεί. Ωραία. Αυτό είναι βάση νόμου, έτσι. Το 5%. Από εκεί πέρα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα επιστημονικό παρατηρητήριο από το περιβάλλον. Μπορούσατε την καλύτερη βάση. Ωραία. Αυτό θα απαντήσετε. Θα πούμε κάτι άλλο για να απαντήσετε σε όλα αυτά. Επίσης, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα υπάρχει λοιπόν ένα παρατηρητήριο το οποίο θα ελέγχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από επιστημονικό προσωπικό, έτσι από περιβαλλοντολόγους κλπ. Και επίσης, όπως σημειώσω εδώ, θα υπάρχει κάποιο, εφόσον ευδοκιμήσουν οι προσδοκίες και μιλάμε για το κοίτασμα πάνω κάτω σε αυτά που υπολογίσαμε πριν, αν θα υπάρχει κάποιο κριτήριο ετοπιότητας όσον αφορά την αξιοποίηση του προσωπικού, σε επιστημονικό προσωπικό και σε τέχνητες, έτσι. Και επίσης, έτσι και να υπάρχει μια βάση, ας πούμε, στα κήθεια, στο Δήμο, του rotation του προσωπικού που θα πηγαίνει στην πλατφόρμα. Κατά πόσο αυτά μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, σε τι βαθμό μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, σαν δίνουμε. Χαίρομαι γιατί και η λατρεία που πάντα είναι πολύ σημαντικά. Παρατηρητήριο. Την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε το ενεργειακό νομοσχέδιο και το άρθρο 86 μιλάει για αυτό που ζητήσανε οι ίδιες οι περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες να υπηρεθούν περιφερειακά καμπάρα για την κυρία. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα ιδρύθηκε με νόμο του κράτους πλέον ιδρύονται περιβαλλοντικά παρατηρητήρια. Όπου στα περιβαλλοντικά παρατηρητήρια θα υπάρχουν 10 μέλη. Τα 10 αυτά μέλη θα ορίζονται. Θα είναι η περιφέρεια, θα είναι εκπρόσωπο του Δήμου, θα είναι εκπρόσωποι Ινστιτούτων, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών του ΚΕΘΕ, θα είναι μέλη από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα είναι και μέλη από τις φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό θεσμοθετήθηκε πέρα στην προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον με το ΦΕΚ που θα βγει, θα πρέπει ο φορέας και ο Αναθράκος να προχωρήσει και το Υπουργείο να προχωρήσει στη σύσταση του παρατηρητηρίου. Και θα είναι ένα περιοχή. Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο Κρήτης, για παράδειγμα. Ή αντίστοιχα πυροβολήσουν και πάει λέγοντα. Δεύτερο, είναι το οποίο έζησα. Σα αναφερθώ με πραγματικό παράδειγμα. Η ελληνικά πετρέλαια έχει στρατηγική επιλογή να συνεργάζεται με τα τοπικά πανεπιστήμια και του ακαδημαϊκού φορεί. Έχουμε ήδη χορηγούμε μεταπτυχιακέ σπουδέ
που βγάζει πάνω στο ειδικό του πετρελαίου, εξειδικευμένου γεωλόγου, μηχανικού, και με το Πανεπιστήμιο Πάτρα και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια μορφή απάντηση ω προ την ΕΕ. Ναι, σαφώ για το ΕΕ είναι ένα βασικό κριτήριο. Όταν υπάρχουν παιδιά που έχουν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο και είναι από την περιοχή, με μεγάλη μα χαρά. Με μεγάλη μα χαρά. Και το τρίτο για τη βάση είναι πρόωρο να μιλάμε για βάσεις και λιμενικές εγκαταστάσεις, ανεφοδιασμού. Δεν είναι μόνο δική μας επιλογή, είναι και η συνεταίρη. Σαφώς όμως εμείς για τις εργασίες της μετακίνησης προσωπικού και όχι μόνο προσωπικού αλλά και των υλικών, θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλες βάσεις και λιμενικές υποδομές όπου θα μεταφέρουμε προσωπικό και προϊόντα. Να προσθέσω κάτι γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που είναι. Τα κουβέντιαζα προηγουμένως και με τον Δήμαρχο. Στην Κύπρο σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα που βγαίνει η ανησυχία λέω, γενικά, των εταιριών που πάνε να κάνουν ζυοτρήσεις λόγω του ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Κύπρου δεν επαρκούν και πιέζουν προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα νέο λιμανιστό βασιλικό, ένα ενεργειακό λιμάνι για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τις ζυοτρήσεις. Με βάση αυτό το οποίο διάβασα και με μια κουβέντα που είχαμε κάνει με τον αντιπρόεδρο της Exxon, τον Delphi Economic Forum, πριν από δύο εβδομάδες, προκύπτει το ότι οι προσδοκίες τους είναι ιδιαίτερα υψηλές και αν υπάρχουν όντως τέτοιες προσδοκίες, σημαίνει ότι θα χρειαστούν αρκετές υποδομές. Μακάρι να είμαστε και από αυτές. Και κάτι άλλο είναι εύκολο. Ναι. Στις περιοχές, παραδείγματος χάρη που υπάρχει Natura, υπάρχουν που ορίζονται κάπως διαφορετικά τα αντισαρτηριστικά όσον αφορά το 3%. Και τι γίνεται ακριβώς με τις περιοχές του Natura. Το πάω λίγο ανάποδο, με τις περιοχές Natura. Στις περιοχές Natura γίνονται έργα και δραστηριότητες υπό μέτρα για τους περιορισμούς. Δεν απαγορεύεται. Δική μας όμως, το παράδειγμα του Πατριαρχικού, ξέραμε ότι έχουμε Natura στο βόρειο τμήμα. Και ήρθαμε μόνοι μας και είπαμε, έχουμε τα όρια στην Natura, θα βάλουμε ένα πλέον χιλιόμετρο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα κάνουμε σεισμικά μέσα στην περιοχή της Natura. Θα κάνουμε απλή εντέλεση στους κάπους. Επειδή μιλάτε για αντισταθμιστικά, τα όρια αντισταθμιστικά προκύπτουν με τη λογική αν έχει γίνει μια επιβάρυνση. Σαφώς και αν υπάρχει επιβάρυνση, το οποίο όμως δεν είναι κάτι που θα το αφήσουμε στην τύχη του, θα πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά, ώστε να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση την όποια επιβάρυνση. Αξίζει να σας τονίσω ότι όσοι είναι για πετρέλαιο που έχουμε αναλάβει τον ενεργειακό φωτιασμό της χώρας, εμείς δεν θέλουμε πουθενή να συμβεί το παραμικρό. Γιατί πάρα πολλοί από την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχουν σωστικά πετρέλαια. Επομένως, δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο να μην πειράξουμε το παραμικρό στην Natura για να μην φτάσουμε στο πιο δυσάρεστο να μιλάμε για τα στατιστικά για ζημιά μες στην Natura. Μπορώ να ρωτήσω και εγώ κάτι. Να ρωτήσει πρώτα ο Μητρός. Η συζήτηση αυτή τη στιγμή να συγκεκρίνει η έρευνα και η ανακάλυψη. Όλα τα άλλα έπονται και βεβαίως θα συζητηθούν και θα γίνει πάντοτε το καλύτερο ανάλογα με το συμπέρασμα της οποιασδήποτε συζήτηση. Το να μιλάμε από τώρα, τι θα κάνουμε, εάν βρούμε κάψιμα ή αέριο, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Τι γίνεται για να το βρούμε. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τυχαίο που το πετρέλαιο ονομάζεται αργό. Αργά, έτσι. Πήρε κάποια δισεκατομμύρια χρόνια για να γίνει. Έγινε μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια και για να βρεις σε αυτό το χάος ένα λικαβητό, αυτό που περιέγραψε ο Γιώργος, είναι μέσα στο χάος της θάλασσας, ψάχνει να πεις από κάτω ένα λικαβητό. Πρέπει να το ψάξεις πάρα πολύ προσεκτικά, διότι κάθε μία γεωτρήση κοστίζει από 60 έως 100 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να κάνεις έτσι, πάμε να κάνουμε μία γεωτρησούλα εδώ πέρα και έχασα 60 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν αυτά. Απαιτείται λοιπόν τεράστια προσοχή, μελέτη, και για να προστατεύσει το περιβάλλον, αλλά και να προστατεύσει στο τέλος και την ίδια τη δουλειά σου. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται έτσι. Δεν υπάρχουν δυστυχώς από μία πλευρά. Μακάρι να μπορούσαμε
να πούμε αύριο παίρνουμε και πάμε τρυπάμε, το βρίσκουμε, το βγάζουμε και μεθαύριο το έχετε στο σπίτι σας φρεσκοστημένο για να το έχουμε στις καυτήρες. Δεν γίνεται έτσι. Με συγχωρείτε, του λέω ότι είπα, γιατί έχω πει εδώ γεγονότα υπόψη, κάποια και εσείς τα έχετε ζήσει, τουλάχιστον το ένα. Πριν από τον πόλεμο, νομίζω ότι είχαμε παραγωγή πετρελαίου και παρονιά. Είναι μια αρχή αυτή. Δεν είναι. Μάλλον μετά, ότι κάναμε άντρες πετρελαίου από το κερδισμό που είχε και παρονιά. Μια δεύτερη περίπτωση είναι ότι σε ένα ταξίδι, επιστρέφοντας μέσω Αιγυπτίου στα Κύφρα από την Αθήνα, είδα μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων στο Κύφριο να δείχνουν σε κάποιο σημείο και να συζητάνε. Ρώτησα τι είναι, μου λένε ανοίγαμε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά. Πήγαινε να δώσει τσιγάρο κάποιος και πήρε φωτιά. Πήγα υπό περιέργεια να δω τι ήταν αυτή η φωτιά. Πράγματι από ένα τσιγάρο που ανοίγανε, έβγαινε φλόγα, η οποία δημιουργήθηκε από το άλλο του τσιγάρου που έκανε σαν εργάτης. Ύστερα από λίγους μήνες που γύρισα πάλι μέσω Αιγυπτίου στο Κύφρο, ρώτησα τι έγινε με το φαινόμενο εκεί της φωτιάς που έγινε. Άρα οι Ισραήλ από την Αθήνα φέρανε τα χείλια στήξη στο τσιμέντο, το φράξανε και απαγορεύσανε να μην γίνεται πηγά και σε όχι το εκεί. Έχουμε λοιπόν ενδείξεις υπάρξεων. Και νομίζω ότι αυτές οι ενδείξεις πρέπει να αξιολογηθούν και πάνω σε αυτό είναι η παρούσα της συζήτησης. Τι γίνεται για την άμεση ανίδια των αξιοποίηση των ενδείξεων που έχουν και για το ψάχισμα. Δεν μιλάω για την παραγωγή. Πριν από περίπου 20 χρόνια, μια ομάδα Αμερικανών είχε κάνει σχετική έρευνα στην περιοχή και με υπόπερα και με πλοία και με κερσαία μέσα. Δεν είπαν αποτελέσματα, μάθαμε όμως οι αεροπληκτήρες ότι είχαν επισημάνει την ύπαρξη αντικειμένου. Καψίμ και έρευνη. Μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Ο σύζυγός μου δουλεύει στην έξω και θα σας πω ότι δουλεύουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανελιπώς. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Όσο δυνατά μπορούν. Μην το δουλεύει πίσω για αυτό. Να χέρισε το να ρωτήσω το εξής. Πόσο χρονικό διάστημα παίρνει από την ώρα που γίνονται οι μελέτες μέχρι το να αποφασιστεί τελικά θα γίνει drilling or drill? Ωραία. Οι συμβάσεις, όπως τις ορίζει και έρχεται το κράτος με, με την ελληνικά πετρέλαια, με τον οποίο διαχειριστεί, είναι σε διακριτές φάσεις. Στη θάλασσα είναι 8 ετής, στη ξηρά είναι 7 ετής. Την πρώτη τριετία ερχόμαστε και παίρνουμε παλιά δεδομένα. Κάνουμε καινούργιες δουλειές. Πάμε ξανά περπατάμε την ύπαιθρο. Βλέπουμε τη γεωλογία. Κάνουμε καινούργια σεισμικά. Ερχόμαστε πίσω στο γραφείο. Αναλύουμε τα καινούργια δεδομένα. Και εφόσον επιβεβαιώσουμε μέσα από τα σεισμικά δεδομένα αυτό το χαμένο βουνό, τότε εκεί είναι εκείνη η στιγμή που παίρνεται η απόφαση στο τέλος της τριετίας να μπούμε στην επόμενη φάση όπου έχουμε δεσμευτεί απέναντι στο κράτος τον αριθμό των γεωτρήσεων των ερευνητικών των οποίων θα κάνουμε, κατ' ελάχιστον. Για παράδειγμα, στο Πατραϊκό, γιατί μιλάμε σαν γιατί το υπαρκτό παράδειγμα, η μίνιμουμ, η ελάχιστη σημαντική μας υποχρέωση είναι να κάνουμε μία γεώτρηση τουλάχιστον στην περιοχή. Και είναι τώρα, είναι στο τέταρτο με πέμπτο χρόνο. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και για την ίδια την Κρήτη. Δηλαδή, έχουμε απέναντι στο κράτος δεσμευτεί για ένα ελάχιστο πρόγραμμα εργασιών, όπου αναγκαστικά την πρώτη τριετία θα κάνουμε γεωλογικά, ίσως μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, 3 και 2, 5, να χρειαστεί να εμπλουτίσουμε ξανά με σεισμικά, γιατί η Κρήτη είναι αχαρτογράφητα νερά και θα πρέπει να πυκνώσουμε τα σεισμικά που έχουμε. Άρα να μιλάμε για μια γεώτρηση στον 5ο με 6ο χρόνο, από την ώρα που ξεκινάει το ρολόι. Και επειδή έτσι λίγο ο μύθος ότι μακάρι κι εγώ, αν μπορούσα να υπάρχει ένας τρόπος αύριο το πρωί για το πετρέλαιο να βγαίνει και να πηγαίνει στον κόσμο, δεν είναι δυστυχώς έτσι. Γίνονται, οι δουλειές παίρνουν χρόνο. 7 με 8 χρόνια έρευνα, 4 χρόνια τουλάχιστον να γίνουν τα έργα της παραγωγής, μιλάμε 12 χρόνια. Η Κρήτη, αν με το καλό ξεκινήσει μέσα στο 19 και βρούμε πετρέλαιο, θα είναι σε μια δεκαετία από τώρα. Μακάρι να γινόταν πιο γρήγορα, αλλά αυτή όμως είναι η δουλειά μας. Οφείλω να σας πω όμως κάτι, να το λάβετε υπόψη, γιατί στην Κύπρο δεν έχει βγει ακόμα ένα βαρέλι πετρέλαιο. Δεν έχει βγει ένα κυβικό φυσικό αερίου. Τίποτα ακόμα. Όμως η οικονομία έχει απογειωθεί με την ανακοίνωση.
Με την ανακοίνωση του ότι βρήκα, η οικονομία της Κύπρου απογειώθηκε. Και από εκεί εδώ ο καθένας. Έλα. Λοιπόν, από ό,τι παρακολουθώ από τις ειδήσεις, αλλά από ό,τι είδα και σε ένα χάρτη που δείξατε πιο πριν που προλάβαμε και τον είδαμε, έχει γίνει μια συμφωνία που θα ξεκινήσει ένας αγωγός αερίου. Έχει κλείσει. Τέλος πάντων, πρόταση είναι αυτό. Προμελέτη. Και θέλουν να περάσουν από την Κύπρο στην Κρήτη και από ό,τι κατάλαβα περνάει και κοντά από τα Κύπρια. Για να μην προλογώσει. Ωραία. Κοντά, σε σχέση με τις περιοχές Natura που συζητήσαμε πριν με τον. Που αναφέρθηκε ο παιδί Σκοτολιά. Εδώ στα Κύθρα έχουμε κάποιες περιοχές Natura και από ό,τι είδα ότι έχετε και προτινόμενες περιοχές Natura ως επέκταση στην περιοχή της θάλασσας που θα πλησιάζει στο επίπεδο που πιθανολογείται ότι υπάρχουν. Όχι, κοιτάζει, δεν είναι έτσι. Δεν έχουν πάει τίποτα Natura. Όχι, τα επίπεδα αυτά είναι μακριά. Δεν είναι προτινόμενες, είναι ήδη κηρυγμένες. Ήδη κηρυγμένες θαλάσσιες περιοχές Natura. Υπάρχουν και θαλάσσιες. Ωραία. Αυτές, εάν έστω ότι έχουμε αέριο ή πετρέλαιο σε αυτή την περιοχή που θέλετε να κοιτάξετε, αυτό θα διαδικαστεί μέσα από αυτές τις περιοχές. Πώς θα γίνει δηλαδή, γιατί αν έχουμε γύρω-γύρω περιοχές Natura στα Κύθυρα, πώς θα γίνει αυτή η διέλευση, είτε από τη μία μεριά, είτε από το κοινό μας σχολείο, δηλαδή είτε από αυτά που λένε ότι θα έρθουν εκεί από Κρήτη, είτε από το κοινό μας. Εάν μιλάμε για πετρέλαιο. Αν μιλάμε για πετρέλαιο, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πλωτά καράβια, τα οποία είναι σαν μικρά δηληστήρια. Όπου το πετρέλαιο ανεβαίνει στο πλωτό αυτό καράβι, στο πλωτό καράβι, αποθηκεύει προσωρινά μέσα στις εξαμενές του το αργό και έρχεται ένα άλλο τάγκερ. Παίρνει το προϊόν και πηγαίνει για περαιτέρω διοίκηση και επεξεργασία. Δεν υπάρχουν αγωγοί. Είναι ένα πλωτό σύστημα το οποίο και οτιδήποτε να συμβεί, περνάει όλα πάντα, ξεκοτσάρει, φεύγει, απομακρύνει και ξανεπανέρχεται. Εάν μιλάμε για αέριο, μιλάμε για αγωγούς. Η όδευση των αγωγών συνήθως είναι στον πυθμένα της θάλασσας και βυθιζόμενη. Η δέο όδευση είναι αντικείμενο της πολλές περιοδικών επιπτώσεων. Σαφώς. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ανοιχθεί πρόνοια έτσι ώστε η χάραξη να μην περάσει όχι μόνο από Natura ή κρίσιμα περιβαλλοντικά στοιχεία, ακόμα και από πιθανά περιβαλλοντικά ναυάγια που μπορεί να υπάρχουν. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να γίνουν εξειδικευμένες μελέτες να δούμε πώς θα ανοιχθεί. Αυτό που λέτε δηλαδή, αν καταλαβαίνω, εννοείται ότι θα προσπαθήσει. Η κυβέρνηση, η εταιρεία, η κοινοπραξία να αποφύγει να περάσει κοντά από τα Κύθρα από τη στιγμή που είναι περιτριγυρισμένα από τα Natura και που αρχίζει. Να αποφύγουμε να μην του λακκούμε μέσα. Να ρωτήσω λίγο και εγώ. Τα Κύθρα δεν είναι περιτριγυρισμένα από Natura. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή, θαλάσσια Natura, η οποία κηρύχθηκε πέρσι. Τα Αντικύθρα ναι, είναι όλο το νησί και οι πέντε τραχονησίδες. Υπάρχει όμως μια παρανόηση στο θέμα του Natura και του Χερσαίου και του Θαλάσσιου. Στις περιοχές Natura δεν υπάρχει απαγόρευση δημοσίων έργων ή υποδομών ή άλλων δραστηριοτήτων. Υπάρχει η υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων όρων. Αυτό το τονίζω γιατί το ζήτημα τίθεται και στα δημόσια έργα για τις περιοχές Natura. Δεν απαγορεύεται στις περιοχές Natura να κάνεις δραστηριότητες, ούτε επιχειρηματικές, ούτε εμπορικές, ούτε οικιστικές, ούτε ανθρωπογενείς. Πρέπει όμως για να τις κάνεις να πάρεις ειδική έγκριση ΑΕΠΟ, όπως λέγεται, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας, μπορεί και από τη Βουλή ή από τον ίδιο τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Εμείς που κάνουμε μικρότερου είδους, μικρότερης εμβέλειας έργα, παίρνουμε μια ΑΕΠΟ από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εσείς προφανώς θα πάρετε από τον υπηκό περιβάλλοντος και ίσως και κατόπιν διαβούλευσης, έτσι. Αλλά δεν απαγορεύεται στις περιοχές Natura να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες. Όχι, αναφέρθηκα σε αυτό, γιατί είπα από τα υλικά πετρέλαια ότι στις άλλες περιοχές, κοντά στο Πατρέικο και λίγο πιο πάνω στην Βόρεια Πατρέικου, είπατε ότι προσπαθήσατε να αποφύγετε και πήγατε και ένα χιλιόμετρο παραπέρα. Γι' αυτό σας έκανα την
προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, διότι υπήρχε ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τα πιθανά. Αν μπορεί να είναι και να είναι. Λοιπόν, το δεύτερο. Τα μεγαλύτερα έργα της χώρας διέρχονται μέσα από περιοχές Natura. Οι εθνικές οδοί, πρωταγόνα. Οι περισσότερες εθνικές οδοί τέμνουν περιοχές Natura. Τέμνουν τα ποτάμια, τέμνουν τον Αχελό, τέμνουν τα πάντα. Ειδικά ο άξονας κεντρικής Ελλάδας καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Γιατί ακριβώς ήταν τόσο αυστηροί οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι τέθηκαν και ορθώς κατά τη γνώμη μου από το Υπουργείο και από την Κεντρική Διοίκηση και έπρεπε οι μελέτες να προσαρμοστούν με τέτοιο τρόπο και αυτό βέβαια πήρε μια χρονοκαθυστέρηση. Αλλά ο δρόμος έγινε. Είναι εκεί ο δρόμος. Άρα θεωρώ ότι ούτε οι περιοχές Natura θα επηρεαστούν, ούτε η επένδυση από την άλλη πλευρά θα κινδυνεύσει επειδή γύρω από τα κύτταρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει περιοχή Natura. Νομίζω κατάλαβα ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στο θέμα και επειδή θέσατε και κάτι άλλο, θα το έλεγα και εγώ, στα κύτταρα και στα αντικύτταρα έχουμε μερικά από τα πιο διάσημα αρχαία ναυάγια. Να λιμάνι, στα αντικύτταρα έχουμε το αρχαίο το ναυάγιο που βρέθηκε ο μηχανισμός, αλλά έχουμε και γύρω από τα κύτταρα και θέσεις οι οποίες έχουν επισημανθεί. Θεωρώ ότι και εκεί η αρχαιολογία έχει ενεργό ρόλο, διότι πάντα στην ΑΕΠΟ, στην έκθεση περιβαλλοντικών όρων, προηγείται έναντι όλων η γνώμη των αρχαιολογικών υπηρεσιών. Οπότε θεωρώ ότι οι υπηρεσίες θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Να ρωτήσω και εγώ κάτι θέλω. Να τελειώσουμε. Σε ό,τι αφορά την εντοπιότητα που είπατε για τις προσλήψεις, οι προσλήψεις αυτές γίνονται με βάση τις διαδικασίες ΑΣΕΠ ή είναι τελείως ιδιωτικού δικαίου. Δεν μπορεί να είναι ΑΣΕΠ. Αλλά είναι ιδιωτικού δικαίου. Είμαστε μια ιδιωτική δικαίου. Αλλά όμως γίνεται με τρόπο με διαφάνεια. Όχι, γιατί το λέω γι' αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί αν γινόταν μέσω ΑΣΕΠ, ο ΑΣΕΠ υποχρεώνει την εντοπιότητα. Είναι υποχρεωτική εντοπιότητα. Άρα εδώ η εντοπιότητα είναι κατά κάποιο τρόπο και προϊόν καλή θέληση και διαπραγμάτευση. Προφανώς μια εταιρεία που συμμετέχει το κράτος, αλλά ο διοικητής είναι ιδιωτικό. Και πολύ περισσότερο από η σύμπραξη θα έχει 40% έξω, 40% total 20. Και 20% ΕΛΠΕ. Άρα και ο operator θα είναι η total. Άρα από, μέσα από τις δικές του διαδικασίες θα γίνουν προβλήψεις. Σε αυτά τα θέματα έχουμε και εμείς λόγο. Ιδιαίτερα στα τοπικά ζητήματα και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τοπικές κοινωνίες μας ακούνε μέχρι τώρα. Ελπίζω και στο μέλλον. Ένα παράδειγμα. Από την ώρα είναι ότι οι στρατάφες κατάστασης εξομόβλης στην Κύπρο βλέπουν και λίγα. Και η προτίμηση είναι εσείς. Είπαν απάντηση ότι θα γίνει στην Ελλάδα. Και τούτο ποιοί και εκείνο μία πένε. Πάρα πολύ Natura. Και το ένα εκεί και το άλλο. Αυτό θα πω. Υπόθηκα ανήθεια, φαντάζομαι η Κύπριος θεωρώ εκεί πολύ καλύτερη δυνατότητα και τρόπο να χειριστεί τα εκδοτικά της αυτό και αποδεικτή ότι δεν το θέλωσα. Αναφερθήκαμε όμως στις εταιρείες. Κατανοώ ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν τεχνογνωσία. Ποια είναι η συμμετοχή τους και ποια είναι, ποιο θα είναι το όφελός τους μετά και τι μένει στο κράτος από την εξόριξη και όλο αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε για μικρές ποσότητες. Θεωρητικά σε σχέση με τις παγκόσμιες. Οι έξοδες θα είναι για μικρές. Θα δούμε αν θα είναι. Σας θεωρείτε. Θα δούμε αν θα είναι. Δεν έρχονται για μικρές. Δεν έρχονται. Η έξοδο δεν έρχεται για μικρές ποσότητες. Ναι, αλλά όχι και δεν είναι. Όχι, είναι ένα ποσοστό. Θα πάρει ένα ποσοστό, αλλά να ξέρετε ότι ειδικά η έξοδο είναι μια εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για μεγάλα κοιτάσματα. Έτσι. Και αυτό μας γεννά και εμάς έτσι μια αισιοδοξία. Τα μεγάλα κοιτάσματα έχουν και μεγάλα έσοδα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι συμβάσεις που συμπράττει το κράτος με εμάς είναι μια κατάσταση αρκετά δίκη και είναι μια win-win situation, δηλαδή κερδίζουν και τα δύο μέρη, είναι περίπου 50-50. 50% είναι μέσα στο κράτος, ακαθάριστα καθαρά και 50% στον ιδιώτη. Ο οποίος βάζει, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και συγγνώμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίρνει 100% του ρίσκου. Δηλαδή μια ιδιώτη στην Κρήτη θα κάνει 100% πλάς, δολάρια. Με τις πιθανότητες όμως υπέρ μας να βρεις πετρέλαιο είναι 20%. Με αυτές είναι οι πιθανότητες επιτυχίες. Με αυτές τις πιθανότητες δουλεύουν. Που μπορεί να τα χάσει αυτή η εταιρεία τα 100%. Αλλά πιστεύω να σας είπε για κάποιο λόγο έρχονται γιατί και αυτοί πιστεύουν αυτές τις παλαβές ωραίες ιδέες που έχουν και εμείς στο μυαλό του. Για να αντιληφθούμε τα οικονομικά μεγέθη. Μόνο από το 5% των χρημάτων των νόμων.
πόσο μπορεί να ανέρχεται τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το ετήσιο και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Για να δούμε λίγο τα μέτρα. Να απαντήσω εγώ. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου είναι, φέτος είναι 12 εκατομμύρια. Αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι το 5% και ο περσινός δημοκρατή. Ο περσινός ήταν πραγματοποιημένο. Έχουν δημοσιευτεί αυτά τα στοιχεία. Ναι, περίπου πώς το. Πολύ, πολύ πιο κάτω ήταν. Ήταν γύρω στα 10 και από αυτά πληρώθηκαν 3,5 και συμβασιοποιήθηκαν άλλα 5. Έτσι. Και η συμβασιοποίηση εκτέλεση προϋπολογισμού είναι. Απλά πάει στον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το 5% αφορά την τοπική κοινωνία, στο σύνολο όμως της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή αφορά προφανώς και τη Μεσσηνία και την Κρήτη. Έχουμε τρεις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Έχουμε την περιφέρεια Αττικής, την περιφέρεια Πελοποννήσου και την περιφέρεια Κρήτης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση μεταξύ των τριών περιφερειακών και των τοπικών δήμων εμπλεκομένων για να δούμε ποιος θα πάρει τι και τι θα πάρει ποιος. Εμείς στη δικιά μας περιφέρεια είμαστε ένας δήμος. Είμαστε ένας δήμος εδώ και αυτό κάπως ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αλλά η Πελοπόννησος δεν είναι ένας δήμος. Γιατί μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ο Δήμος Πύλου μπορεί να διεκδικήσει. Για που λέμε για παιδιά, θέλω να σου πω κάποια. Έτσι, για να... Όλα αυτά πρώτα απ' όλα είναι ακόμα μη δεδομένα. Γιατί δεν έχουμε πει τίποτα. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Τώρα πάμε να βρούμε. Αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος στον ειδικό πατραϊκό 120 με 140 εκατομμύρια βάρια, πες ότι το βρήκαμε, πόσο κοστίζει με τις σημερινές τιμές, 8-8,5 δις. Μάλιστα. Το οικόπεδο 10 στο οποίο βρήκαμε στην Κύπρο, που είναι αυτά τα 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, το αξιολόγησαν 30 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, μιλάμε για ένα οικόπεδο στο οποίο βρήκανε φυσικό αέριο και το οποίο το θεωρούν μεσαίο προς μεγάλο, αλλά όχι τεράστιο, δεν είναι ζώο. Δεν είναι ζώο. Σε αυτά τα μεγέθη βάλτε το 5% και κάντε τους αγρούς σας. Ετησίως. Όχι, το είναι το συνολικό. Γι' αυτό είναι το ένα, πρέπει να σας πω ότι στην Κύπρο δεν έχουν βρει μόνο αυτό το οικόπεδο 10. Υπάρχουν άλλα δύο στα οποία έχουν βρει. Και αν θέλετε, λίγο παρακάτω υπάρχει το τεράστιο οικόπεδο ΖΟΡ της Αιγύπτου. Αν θυμάμαι καλά, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο του κόσμου. Το τέταρτο μεγαλύτερο του κόσμου. Το οποίο μόνο του μπορεί να δώσει όλο το ψυχρό αέριο της Αιγύπτου για τα επόμενα 25 χρόνια και να περισσέψει και άλλο να το ρίξει στις αγορές. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Και να δώσουμε λίγο το λόγο και σε ανθρώπους που δεν έχουν έτσι και μετά. Ποιος... Με μία σύντομη ερώτηση. Έχετε για αυτό το σκοπό ενημερώσει κάποιον από τους όμορους δήμους προηγουμένως? Να σας πω, επειδή και εγώ και ο Γιώργος έχουμε πάει σε πάρα πολλά, δεν πάμε μόνο σε όμορους εδώ πέρα, πάμε να δούμε. Όχι, μιλάω για την περίπτωση του οικόπεδου 11. Όχι, για το οικόπεδο 11 πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει οικόπεδο 11. Δεν υπάρχει οικόπεδο 11. Ωραία. Δεν υπάρχει οικόπεδο. Το 11 δεν υπάρχει. Έτσι. Σταματάμε στο 10, το 10 είναι στο κυπαρισιακό. Το 11 δεν υπάρχει. Τα δύο οικόπεδα για τα οποία κουβεντιάζουμε ονομάζονται δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, να το πούμε έτσι. Ωραία. Δεν έχουν αρρύθμιση. Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Συνεχώς είμαστε σε αρκετούς δήμους. Πρόσφατα κάναμε μια μεγάλη περιοδία, 3 μέρες πήγαμε σε όλους τους δήμους Άρτας Πρέβεζας. Πριν από ένα εντάμινο, νομίζω, είμαστε στην Κεφαλονιά και κάναμε μια μεγάλη διαβούλευση. Πριν από λίγο καιρό είμαστε σε ένα μεγάλο συνέδριο στην Ηλία, στο οποίο κάναμε στην αρχαία Ήλιδα, που κάναμε ανάλογη συζήτηση. Πάμε παντού για να ενημερώνουμε τον κόσμο, διότι επιτρέψτε μου να πω, ακούμε τόρες ώρες τέρατα. Και εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε. Δεν είμαστε ούτε η εταιρεία, ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάμε να τσακωθούμε. Αλλά ώρες-ώρες αντιμετωπίζουμε πράγματα τα οποία μας βγάζουν από τα ρούχα μας και είναι γνωρισμένοι και λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Σας πω έτσι ένα έτσι για να συνεννοηθούμε. Κουβεντιάζαμε γύρω από το ζήτημα της
του ενδεχομένου με ένα ατύχημα να συμβεί κάτι στη Μεσόγειο. Και λέει λοιπόν ένας κύριος εκεί πέρα, το οποίο υπόψη είναι ότι είμαι υπέρ του νοικολόγου, έτσι δεν έχω κάτι. Πραγματικά στηρίζω. Αλλά να έχουμε και μια επιστημονική βάση. Ναι, λέει, πάτε για φυσικό αέριο, μάλιστα. Και αν γίνει ένας μεγάλος σεισμός και σπάσει ο αγωγός, θα καταστραφεί όλη η Μεσόγειο. Και συγχώρετε δίπλα ένας επιστήμονας που λέει, φίλε, έχεις πάει φυσική. Πρώτη τάξη φυσική έκανες. Αναμειγνύεται το αέριο με το νερό. Πώς θα γίνει το φυσικό αέριο να λιπάνει τη θάλασσα. Αφού δεν είναι αναμειγνύεται. Αν μην σας πω τα άλλα τα οποία λένε, θα πάτε λέει, θα τρυπήσετε στο ρήγμα και θα ενεργοποιήσετε σεισμούς. Παιδιά, στο ρήγμα δεν υπάρχει πετρέλαιο εκεί. Δεν θα πάνε να τρυπήσουν εκεί πέρα που δεν υπάρχει πετρέλαιο. Θα κοπεί λιγότερο σαν καρότο. Άρα λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι λένε. Έχουμε ακούσει δηλαδή τέρατα τα οποία είναι απολύτως αντιεπιστημονικά. Και πάμε και ενημερώνουμε τον κόσμο με τις δυνάμεις μας. Τέλος πάντων, ξέρετε, αν θέλουμε να πούμε σε κανάλια να τοποθετηθούμε, είναι εύκολο. Έχουμε τη δυνατότητα και σαν ΔΕΠΕ και τα λοιπά. Δεν το κάνουμε διότι εκείνο που θέλουμε είναι να ενημερώσουμε εσάς. Να ξέρετε εσείς που είναι στην περιοχή σας να γίνει ό,τι είναι να γίνει, να πούμε εδώ πέρα να σας το πούμε και πρόσωπο με πρόσωπο να μας βάλετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Κυριολεκτικά ό,τι ερωτήσετε. Και θα είμαστε συνέχεια κοντά σας, γιατί για μας δεν είναι «Α, ήρθαμε, κάναμε δουλειές, φύγαμε». Οφείλουμε πρώτα με εσάς να μιλήσουμε, να κατανοήσετε τι είναι αυτό που να κάνουμε και μαζί από εκείνο να βρούμε τις βελτιστικές της πράξης. Εγώ σε ένα χρόνο θα είμαι τόσο κοντά που θα με παραθέτει έτσι. Θα έρθω κι εγώ. Η αποτίμηση του κοιτάζοντας με τι βάση, γιατί ξέρω ότι τιμές πετρελαίου αργού ανεβοκατεβαίνουν από 20 δολάρια, 150 δολάρια. Ποιες είναι οι εκπομπήσεις και ποιο είναι στην επόμενη δεκαετία, εικοσαετία, ας πούμε, τι αναμένεις, έχοντας υπόψη ότι έχουν κι άλλες εναλλακτικές πηγές. Έχω ένα παράδειγμα δικό μας ελληνικό. Το 81 ανακαλύψαμε το κοίτασμα του ελληνικού καταπόλου. Το οποίο εκτιμήσεις μιλάνε για 3-4 εκατομμύρια βαρέλια απολύσιμα. Με τις τότε τιμές του 81, το κοίτασμα αυτό δεν ήταν οικονομικά κοίτασμα. Για τι τιμές μιλούσαμε τότε, για 10 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 50 πλάσια δολάρια το βαρέλι, το οποίο αν βάλουμε και το κόστος της παραγωγής, είναι μια καλή τιμή πετρελαίου. Σαφώς. Με μεγάλες τιμές του πετρελαίου ευνοούν τις πιο δύσκολες μεταλλεύσεις. Πόσο μάλλον για βάθη θάλασσα, όπου μιλάμε τα βαγιστά της Κρήτης και του Δημητρίου, που είναι διαδομένα. Όπου το κόστος παραγωγής θα είναι υψηλό, αλλά πιστεύουμε όμως ότι τα μεγέθη που θα δοθούν θα είναι ικανά, έτσι ώστε τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα. Ο τεράστιος ο φοβερός φόβος ο δικός μου, παρόλο που τρώω ψωμί από σαν και εσάς, από την πετρέλαια, είναι ότι μια μέρα θα μπω στην Παλιόπολη και θα είναι μαύρη. Και εδώ το λέω αυτό στον άντρα μου, σας είπα πριν στην έξω, μου λέει, και εγώ το έλεγα πάντα, ότι «Ω, Θεέ μου, να μην σκάψουμε στο Δυτική Κρήτη, γιατί μπορεί να μαυρίσει η Παλιόπολη». Και η απάντηση που μου δίνει και είναι πολύ σωστή, ότι στατιστικά είναι πάρα πολύ πιο πιθανό να δεις την Παλιόπολη μαύρη, γιατί ένα από τα καράβια, τα 100 που βλέπεις κάθε μέρα και περνάνε από δίπλα, θα κάνει ένα κράς ή θα έχει κάποια βλάβη. Δεν έχει την Αγία Πελαγία το 2015. Ναι, και θα έλεγα ίσως και αυτό το λέω τώρα ότι εντάξει, και έτσι κατάφερα ψυχολογικά να ξεπεράσω πρώτον. Θα σας ομολογήσω και ελπίζω ότι θα βρείτε μόνο αέριο. Και δεύτερον, αλλά ακόμα και αν βρείτε μετάλλιο, καταλαβαίνω πίστηκα ότι στατιστικά είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα ατυχήματος, ειδικά που θα έχετε το τάδε και τα λοιπά, και θα έχουμε υποτίθεται περιοριστικά αυτά. Όμως, και αυτό είναι και για την τοπική αυτοδιοίκηση πιο πολύ, μήπως μια και δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον για τα δυσπαθμιστικά κλπ. Μήπως ένα καλό, ένα project, ας πούμε, προς το οποίο θα μπορούσαμε να κατευθυνθούμε είναι να έχει το νησί μας και ίσως και άλλες περιοχές διαθέσιμα μέσα, ώστε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα την οποιαδήποτε διαρροή, η οποία, παραλαμβάνω, πιο πιθανό θα είναι να είναι από κάποιο καράβι. Παρά από το σοπερίτορα, παρά το τάδε.
μπορώ να σας απαντήσω με μεγάλη χαρά σας, γιατί μάλλον δεν το γνωρίζουμε στην πλειονότητα. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, λέγεται ΕΠΣΑ. Η ΕΠΣΑ έχει σκάφη σε όλη την Ευρώπη. Φλωτάει και έχει και αεροπλάνο. Εάν συμβεί ένα περιστατικό διαρροή, και επιτρέψτε μου, για την πετρολογική βιομηχανία, τι εστί διαρροή, είναι ένα βαρέλι. Αυτό είναι διαρροή για την πετρολογική βιομηχανία. Ένα βαρέλι. Και κάθε πότε συμβαίνει, με δεδομένα κόλπου Μεξικού που έχουμε και Βρετανίας, είναι μία γεώτρηση με αραμία διαρροή ανά 160 γεωτρήσει με 150 γεωτρήσει. Ένα το κρατούμε. Η ΕΠΣΑ συμβαίνει ένα περιστατικό. Κινητοποίησε λιγότερο από 24 ώρες. Δύο καράβια της ΕΜΣΑ, το ένα μάτι θα βρίσκεται σε μόνιμη βάση στο ΠΕΑ. Μπορεί να είναι σε μηδέν χρόνο στα κύτταρα. Να απλώσει τα πλωτά της πράγματα και να περιορίσει τη ρήπα της. Είναι πράγματα τα οποία υφίστανται. Η ΕΜΣΑ κάνει ασκήσεις στο Αιγαίο 6 φορές το χρόνο. Πιθανόν εντάξει, κάποιοι να μην το γνωρίζουν, να μην προβάλλεται έντονα αυτό, αλλά αυτό όμως συμβαίνει. Είναι καθημερινότητα. Άρα υπάρχουν τα μέτρα, υπάρχουν οι μηχανισμοί. Η Ευρωπαϊκή υπάρχει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν πρέπει να το έχουμε. Είναι εξίσου αυστηρό γιατί έχει καθορίσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επομένως, μένει και σε εμάς η πρόοδο να γίνονται όλα σωστά και με τον σωστό τρόπο. Το μηχανισμό αυτό τον ενεργοποιήσαμε το 2015, που τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θυμάμαι πάντως χειμώνας ήταν, γέννησε η Αιγαία Πελαγίου Πετρέλαιο. Γιατί ένα καράβι κινήθηκε και τα λοιπά. Σηκώθηκε ελικόπτερο κλπ. Βρέθηκε το καράβι και μάλιστα τότε έμαθα και εγώ ότι από τη σύνθεση του καυσίμου. Πετρελαίου τέλος πάντων, με μια ειδική διαδικασία βρήκανε ποιο καράβι είναι. Και τελικά το πρόβλημα σε εμάς επιλύθηκε, αλλά η εταιρεία κατέβαλε μέχρι και το κόστος του ελικοπτέρου, του λιμενικού, το οποίο σηκώθηκε. Δηλαδή, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αποζημίωση. Και μάλιστα τα ελληνικά ταμεία έχουν σύμβαση υποχρεωτικά με τέτοιες εταιρείες απορρίπανσης, η σύμβαση αυτή υπάρχει προληπτικά βέβαια, αλλά υπάρχει, είναι πάντα ενεργή αυτή η σύμβαση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το λιμενικό ταμείο των κινδύνων έχει σύμβαση τριετίας μάλιστα, με μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες του φόρου κατόπιν διαγωνισμού, η οποία έχει και τοπικούς αντιπροσώπους εδώ, σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε να μπορούμε να παρέμβουμε. Θεωρώ όμως ότι και οι ίδιες εταιρείες εξόρυξης έχουν τα μέσα, τα οποία πρέπει να είναι. Κοίτα να δούμε τη διαπάθμιση του πρωτοβουλίου. Με ίδια μέσα εταιρείες, αν μιλάμε για μια διαρροή κυβαριών, αν αυτή η μεγαλύτερη ανεβαίνει να προσθέσω κάτι γι' όνομα. Μου καταλαβαίνω την κυρία Βαρκούδη, όσο πρέπει να μην είναι διαζύγιο. Είναι να κάνω στην Αγία Πελαγία να μην στείλει πετρέλαιο. Σας πω όμως δύο επιχειρήματα τα οποία τα έχω και τις τα μεταφέρω ακριβώς για να διασκεδάσω όσο γίνεται την ανησυχία. Περνάτε τη γέφυρα λίγο την ρίγο. Την έχετε πέρασει. Ναι. Νιώθετε ασφαλείς. Ναι. Γιατί. Γιατί είναι η γέφυρα και είναι τόσο μακριά και... Η γέφυρα Αγίου Αντιρίου έχει φτιαχτεί για να αντέχει στις 8,5 ρήτρες. Έχει φτιαχτεί με τεχνική έδρασης πετρελαίου, πλατφορμών πετρελαίου. Είναι φτιαγμένη με την ίδια τεχνολογία που εδράζονται οι πλατφόρμες πετρελαίου. Αν γίνει κάτι 9 ρήτρα, νομίζω ότι το τελευταίο για το οποίο θα ασχοληθείτε είναι για τον υπερδιαρροή πετρελαίου. Πάμε σε ένα άλλο έργο. Πριν από τρεις μήνες, είχαμε στην Ινδονησία ένα μεγάλο τσουνάμι. 2.000 νεκροί, καταστράφηκαν όλες οι παραλίες και τα λοιπά. Θυμόσαστε. Μάλιστα. Γύρω-γύρω υπήρχαν 150 εξέτρες άδειες πετρελαίου. Πόσες καταστράφηκαν? Καμία. Γιατί η τεχνολογία δεν έχει. Καλιφόρνια. Παράγονται, έχουμε παραγωγικά κοιτάξει στην Καλιφόρνια και Σάντα Βάρβαρα. Σάντα Βάρβαρα. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα υψηλού τουρισμού. Σε μία 9 ρίχνη, το ρήμα το Αγίου Ανδρέα. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Και όχι μόνο. Και αν μιλάμε Αμερική, θα πούμε κάποιοι ότι εντάξει, Αμερικάνοι έχουν τεχνολογία. Στη Ρωσία, ίσως σαν χαρτί. Έχουν αυτοματισμούς όπου κάθε φορά που γίνεται σεισμός, σταματάνε οι παρολίγοι, το νερό σταματάει μέσα στις τουρισμούς. Για να περάσει το γεγονός. Αλλά σεισμός, πάλι πριν από δύο μήνες. Αν θέλετε, δεν θυμόντως ψάξτε στο ίντερνετ, είναι ο αγωγός ο μεγάλος που τροφοδοτεί την Αμερική, από την Αλάσκα. Ο αγωγός αυτός είναι κυριολεκτικά σαν να πατάει σε πατίνια. Για να μπορεί με το σεισμό να πηγαίνει η σωλή, να με δύο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβεί το παραμικρό
παρά με τρεις ρομπίνες. Δεν είναι και κάτι θέλεις. Όχι. Αν με επιτρέπετε να ρωτήσω, τώρα τόση ώρα που δεν έχουμε ρεύμα και από ό,τι φοβάμαι, γιατί έχω και πατέρα άρρωστο και χιλιαδιό, δεν θα έχουμε ρεύμα μέχρι το πρωί. Ένα τέτοιο παρόμοιο πρόβλημα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια των ελληνικών πετρελαίων στη μελλοντική αναλύση. Δηλαδή, ένα τέτοιο πρόβλημα που θα μείνουμε, μπορεί να μείνουμε πάρα πολλέ ώρε χωρί ρεύμα. Μιλάω για το ρεύμα. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, θα υπάρξουν τεχνολογίες που θα επιτρέπουν να μπορούμε να έχουμε αναπλήρωση, να υπάρχει μια μορφή αποθήκευσης ενέργειας μέχρι ένα όριο. Ακόμα δεν έχει βρεθεί τεχνολογία που να κάνει μεγάλη αποθήκευση ενέργειας. Ξέρω ότι πάρα πολλές εταιρείες, όπως και η Tesla, η οποία ήρθε εδώ στην Ελλάδα και προσπαθεί να, εδώ να εγκαταστήσει ένα σύστημα αυτόνομης ενέργειας σε μια σειρά μικρά νησιά, θέλει να αξιοποιήσει μια τέτοια τεχνολογία. Δεν ξέρω τι μας έχει φυλάσει το μέλλον. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξουν αυτές οι τεχνολογίες και μακάρι να υπάρξουν και μακάρι να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα φέρουμε τέτοια τέτοιους μηχανισμούς και στα κύτταρα και οπουδήποτε αλλού μπορούμε και μας ζητηθεί. Απλά σήμερα που κουβεντιάζουμε, δεν ξέρω κάτι το οποίο μπορώ να πω σε σχέση με το εναλλακτικό σύστημα παραγωγής ενέργειας σε έναν τέτοιο χώρο. Μόνο την αποθήκευση σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι. Η αποθήκευση θα είναι να παραγωγή μικρό. Για λίγο, δεν υπάρχουν μπαταρίες που να πιστοποιηθούν. Βάζοντας το νησί στην μπαταρία και αντέχει. Δεν υπάρχει τεχνολογία. Μισό λεπτό μιλάει άλλος. Η ανάλυση του νησιού, να συγκαταρίσουμε, είναι για το χειμώνα 2,5 μεγαβάτ και για το καλοκαίρι 5 μεγαβάτ. Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρογεννητριών έχουν φτάσει τα 10 μεγαβάτ. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να έχουμε ήδη ηλεκτρογεννητρία για να αντικαταστήσουμε μια βάση. Σημαίνει όμως ότι δεν έπρεπε να αποκλείονται οι τοποθετήσεις ανεμοηλεκτρογεννητριών με 4 στον 5 μεγαβάτ καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού στο σύνολό τους την περίοδο της αιχμής, του καλοκαιριού. Όταν φυσάρει. Να σταματήσει και κάτι άλλο ακόμα. Και όταν το αποθηκεύεις. Με τους ανεμοηλεκτρογεννητριούς μπορούμε να έχουμε ενέργεια όσοι θέλουμε και για τις ανάγκες μας. Αλλά και για να πουλήσουμε και όχι να πληρώσουμε τους ιδιώτες για να παράγουμε εδώ και να δημιουργήσουμε περιοδία που βλέπετε στην Ευρωπαϊκή. Μέχρι σε άλλη πολύ τραγική. Δεν μπορούμε να έχουμε ενέργεια να σταματήσουμε την αποξήραση του χρηστού που γίνεται στις γεωτρήσεις. Να κάνουμε αφαρατώσεις. Τα καράβια που να μην απ' έξω έχουν διπλάσιο αριθμό ανθρώπων μέσα με επιβάτες και με κυράματα. Δεν έχουν γεωτρήσεις για να τους ποτίσουν. Κάνουν αφαρατώσεις. Εμείς αφαρατώσεις έχουμε ακριβώς στο περίμενο. Αυτό είναι λάθος. Έπρεπε να έχουν κινήσει έντονα οι εργασίες για κατασκευή μόνο απορροφήσεων για το νερό, γιατί το νερό σε παραπλώσεων θα είναι και επιστημονικά επιστρεφόμενο. Και να έχουν απαγορευτεί οι γεωτρήσεις, γιατί είχαμε 137 πηγές και έχουμε μόνο 22 οι άλλες αρέστανες. Τα φυγάδια μας έχουν γίνει όλα ξεροφύγαδα. Έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Να υπάρχει δηλαδή από το παραγόμενο προϊόν να υπάρχει μια προχώρηση. Σκεφτείτε το εξής. Έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Σας πω ότι ξέρουμε όλοι ότι η Τολεμαίδα και η Κοζάνη έχουν αμφιλεγόμενη τηλεθέρμανση. Δηλαδή, τι γίνεται από την περίσσια παραγωγή, από τη θερμότητα, θερμαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ για σας.
θερμαίνουν όλη την. Σε πολλές φορές. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν τεχνολογίες και λύσεις για πολλά πράγματα, αν συσταθμιστικά. Σε κάθε μία περίπτωση θα κάνουμε να προηγήσουμε. Πρώτον, να το επαναλάβω. Να βρούμε. Να βρούμε. Γιατί ακόμα είμαστε, μην το δέσουμε, έτσι. Να βρούμε. Αλλά από τη στιγμή που θα βρούμε, τουλάχιστον αυτό το οποίο εγώ γνωρίζω για τα ΕΚΠΕ, και πιστεύω ότι από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με την Όξο και με την ΤΟΤΑΛ, οι δεν είναι αντισταθμιστικά. Θα τα αποδεικνύσουμε μαζί σας. Δηλαδή θα πούμε και έχουμε, έχουμε για σας εγκεκριμένο αυτό το ποσό. Όχι, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, το ρωτάω. Αν υπάρχει κάποια τεχνικά. Νομίζω ότι η τεχνολογία θα είναι δεκάδες. Μπορεί να γίνει. Άλλο το φυσικό αέριο βέβαια, έτσι. Και άλλο το πετρέλαιο. Δηλαδή το πετρέλαιο που βγαίνει, φρεσκοστημένο όπως λέμε, εκεί δεν ήταν τίποτα. Πρέπει να πάει στο δικαστήριο να δηληθεί. Μια λύση. Όπως βγαίνει είναι μια λάση. Το φυσικό αέριο είναι άλλο πράγμα. Ο δεύτερο και εκεί είναι πολλότερο γιατί εκεί που είναι η όδευση του αγωγού θα μπορέσει να πάρει παρακλάδι. Και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της μεταφορής του αερίου στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα μπορούμε να λύσουμε τέτοιου προβλήματος και τη σημασία. Σας έκανα αυτή την ερώτηση που ήθελα να κάνω. Υπάρχουν μια σειρά εταιρείες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ακριβώς από φυσικό αέριο. Μια από αυτές είναι δική μας, η Ελπέτσο. Η Ελπέτσο είναι στην κατοικία και τον Ελπέ. Στην ύλη, η ΔΕΗ, δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας σας και κάποιες μελέτες προφανώς που έχετε κάνει, την επόμενη 20ετία η ζήτηση σε πετρέλαιο θα αυξηθεί ή θα μειωθεί? Πολύ ωραία ερώτηση. Ήμουνα σε μια παρουσίαση τους, θα το απαντήσω εγώ, της Fuels Europe. Fuels Europe είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Δηληστηρίων. Υπάρχει η εξής εκτίμηση, ότι μέχρι το 2040 σε παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση πετρελαιοειδών θα πεβαίνει αυξανόμενη. Στην Ευρώπη θα μπαίνει μειούμενη. Παγκοσμίως θα μπαίνει αυξανόμενη. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε δεν είναι κάτι το οποίο θα παράγεται και θα καταναλώνεται τοπικά. Εμείς για παράδειγμα σαν ΕΛΠΕ το 60% της παραγωγής του εξάγουμε. Και ξέρετε ποιο ψάχνουμε, παντού. Ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος πελάτης, δεν το ξέρετε. Στην Τουρκία. Ναι. Πουλάμε πετρέλαιο και στην Τουρκία. Έχουμε στείλει πάρα πολλά φορτία στην Γαλλία, στην Ισπανία και επίσης, επειδή πολλές φορές τα προϊόντα διήλυσης δεν φτάνουν, στην Βόρεια Αφρική. Υπάρχει και ακραίο το παρελθόν φαινόμενο που στείλαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι δεδομένο ότι μέχρι το 2040 τα προϊόντα πετρελαίου θα έχουν μεγαλύτερη συνεχώς αυξανόμενο αγοραστικό κοινό. Μετά το 2040 η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει μια κάμψη. Ελπίζουν μέχρι τότε, μαζί τους είναι ατέλειωτα, να έχουν βρεθεί τεχνολογίες τέτοιες που να μπορούμε να παράγουμε ενέργεια και από άλλους με άλλους τρόπους. Ή το πιο σημαντικό, να μειώσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, διότι όλοι μας υπερκαταναλώνουμε ενέργεια. Απλά σκεφτείτε ότι τα αμάξια τα οποία είχαμε πριν από 10 χρόνια και έκανε 10 λίτρα για να κάνουν την ηλεκτρική του, τώρα και 5 λίτρα. Και μακάρι του χρόνου να καίνε 2 λίτρα. Παρά το ότι δουλεύω σε εταιρεία πετρελαίου, εμείς το ευχόμαστε. Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον. Εμείς θα πούμε μια κάρτα. Μην ανησυχείτε. Αυτό είναι μια απάντηση γενικότερα για τα προϊόντα του πετρελαίου ή μόνο για το πετρέλαιο, γιατί εγώ ήμουν σαφώς... Για όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν, Παναγιώτη, μια που το θέτεις, υπάρχουν ορισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα αναπαράξεις με κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, αυτό πιστεύω και εγώ. Από το αργό πετρελαίο βγαίνει η πίσα. Για πείτε μου. Ναι. Τα λάστιχα που έχουμε στα αυτοκίνητα είναι από προϊόντα πετρελαίου. Στα καρυδάκια, αυτό που υπάρχει γύρω-γύρω, είναι από πολυπροπυλένιο. Μία εταιρεία υπάρχει που το παράγει στην Ελλάδα, η Διαξόρ, στην κατοίκη των ΕΛΠΕ, 100% στην Κομωτινή. Υπάρχουν μια, τα κουβιά τα οποία έχουμε, είναι από υποπροϊόντα πετρελαίου. Άρα, αυτά
Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικά στον τομέα της ενέργειας. Στα υποπροϊόντα εναλλακτικά δεν έχουμε βρει. Και να πάω και σε ένα διαφορετικό. Λέμε, ας πούμε, στο αυτοκίνητο μπορούμε να βάλουμε μπαταρίες, μάλιστα. Στο αεροπλάνο δεν υπάρχει τέτοιο. Με μπαταρία να σηκωθεί αεροπλάνο δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται κάτι τόνους μπαταριών για να μπορέσει να έχει την ισχύ την οποία. Άρα, εκεί ξεκάθαρα, φύγαμε. Υπάρχουν μια σειρά δραστηριότητες στις οποίες τα προϊόντα πετρελαίου είναι δεδομένο ότι για τις επόμενες δεκαετίες θα είναι απαραίτητα. Άρα το δικό μας ζητούμενο στην εδώ κουβέντα είναι θα βρούμε και να το βρούμε στην Ελλάδα, θα το παράξουμε εμείς ή θα το εισάγουμε απ' έξω. Αυτή είναι το ερώτημα. Και εμείς η απάντηση δική μας είναι να βοηθήσουμε όλοι και αυτό που κάνουμε τώρα, πιστέψτε μας, μας βοηθάει και βοηθάει και την γενικότερη αντίληψη να προχωρήσουμε την παραγωγή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα με πιο αισιόδοξες. Χάσατε και για το έντονο. Καλά, δεν ξέρω τόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.